Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν δυναμικό πρόεδρο, έναν πρόεδρο κυνηγό που λατρεύει το κυνήγι του λαγού και όχι μόνο, λατρεύει τα κυνηγόσκυλα, τον κύριο Μπαλατσό Ευάγγελο, τον οποίο τον καλησπέριζουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο καταφύγιο μας και καλή εβδομάδα. Και καλή έναρξη να πούμε, γιατί ουσιαστικά εσείς την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσατε, έτσι δεν είναι? Ναι. Καλησπέρα, Ανδρέα μου, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς που με δίνετε τον χρόνο στην εκπομπή σας και να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές, τους τηλεθεατές, τον ακροατές που θα μας ακούσουν. Ναι, μπράβο, γιατί είναι στα κανάλια. Τι γίνεται με το Άργος, λοιπόν, ρε πρόεδρε? Γιατί υπάρχει μια αισιοδοξία στον κόσμο. Πανηγυρίζουν, λες και λύθηκαν όλα με τη μία, για τη μείωση του παραβόλου. Δόθηκε παράταση μέχρι τον επόμενο χρονιά του 25, αλλά δεν βλέπω μια στασιμότητα, δηλαδή ότι ο κόσμος, αυτό ήταν το θέμα μας, ότι μειώσαν το παράβολο και τελειώσαμε. Ανδρέα μου, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν πανηγυρίζουμε για αυτό το οποίο έχει γίνει. Εδώ θα πρέπει όμως να αναφερθώ και την ιστορία όλη του νόμου αυτού. Φυσικά, φυσικά. Πώς φτάσαμε εδώ. Και δεν φτάσαμε, θα το πω, ότι μια μέρα ξύπνησε τώρα πρόσφατα ο Υπουργός και είπε ότι έχω αδικήσει κάποια μεγάλη κοινωνική τάξη, όπως είμαστε εμείς, η κυνηγητική μας οικογένεια, και να αλλάξω κάποια, τέλος πάντων, για να μας δώσει το χάπι, θα το πω απλά και λαϊκά. Εμένα προσωπικά γνωριζόμαστε, Ανδρέα μου, με ξέρεις πολλά χρόνια, υπηρετώ πολλά χρόνια από τη θέση του Πρόεδρου, έχω την τιμή και τη χαρά βέβαια, που με επιλέγουν οι συνάδελφοι κυνηγοί για να είμαι σε αυτή τη θέση και να τους εκπροσωπώ. Πικράθηκα, στεναχωρέθηκα, θύμωσα τότε με αυτόν τον νόμο, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Πραγματικά ήταν ένας νόμος, όπως τον χαρακτήριζαν όλοι μας, έκτομα, θα τον έλεγα, είχε στοχοποιήσει κατά κάποιο τρόπο την κυνηγητική οικογένεια όσον αφορά αυτόν τον νόμο. Και το γνωρίζω εγώ καλά, γιατί ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό το θέμα, πάρα πολύ. Έχω φτάσει πολύ υψηλά για να μάθω ακριβώς τι γίνονταν, γιατί πριν φτάσει προς ψήφιση το 21 τον Αύγουστο μήνα στη Βουλή, είχε έρθει μόνο για στήρωση, αν το θυμάσαι καλά, Ανδρέα μου. Έτσι ακριβώς. Νόμος, και με πολλές διαμαρτυρίες, παρεμβάσεις της κυνηγητικής συνομοσπονδίας, ομοσπονδιών, συλλόγων, συνάδελφοι, κυνηγοί, όλη η κυνηγητική οικογένεια, απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο τότε που ήταν, πριν ψηφιστεί και γίνει νόμος, μας βάλανε στον ύπνο, γιατί έτσι είναι ακριβώς. Εγώ προσωπικά μιλούσα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, που ήταν τότε για το νομοσχέδιο αυτό τότε. Μας έβαμε σε κατησύχαση ότι θα βγει μετά τον Αύγουστο, λέει, ήταν τότε τα θερινά είδης που σταματάει η Βουλή. Έλεγε Οκτώβριο, Νοέμβριο και θα δούμε, θα τον περάσουμε. Τελικά, όταν άνοιξε η Βουλή, το δεύτερο νομοσχέδιο που πέρασε τη Βουλή την ημέρα που άνοιξε, ήταν το θέμα αυτό. Το νόμο όσον αφορά για το Άγιστα. Αλλά ήρθε τροποποιημένο, μας δώσαν αυτή την ευκαιρία, δηλαδή να μπορούμε να πάρουμε στα αγαπημένα μας σκυλιά, τα ζώα μας, τους συντρόφους μας, το DNA, για να μην πάμε στη στήρωση. Εγώ προσωπικά έχω 25 σκυλιά και το γνωρίζω πολύ καλά. Ό,τι φτάνει 25, 27, να τα μειώσω 23. Αυτή τη στιγμή 25, τώρα πριν λίγο, σκεφτόμουν πώς ακριβώς εγώ, ναι, να το καταθέσω εδώ στην εκπομπή σας. Δεν θα πάω στη στήρωση, δεν το συζητάω καν να πάω σε αυτή τη διαδικασία το σκυλί μου. Θα πάω στη DNA. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα ήταν το οικονομικό κομμάτι, το οποίο πραγματικά ήταν δυσβάσταχτο για τον καθένα μας. Έτσι, και μιλάω τώρα εγώ ως εκπρόσωπος του Πρόεδρου της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας της Θεσσαλίας, που γνωρίζω και έχω άποψη για όλους τους συνάδελφους κυνηγούς, ότι πλέον εδώ στη Θεσσαλία έχουν όλοι από πολλά σκυλιά. Και είναι γουρουνάδες και ακόμα και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα πουλιά, και αυτοί έχουν πολλά σκυλιά. Ήμουν που παλιότερα, θυμάμαι, λέγανε, καρετολογώντας τώρα, το λέω, ο Πρόεδρος από τη Θεσσαλία με τα πολλά σκυλιά. Είχα πάντοτε πολλά σκυλιά, έχω 30 σκυλιά. Τώρα με έχουν ξεπεράσει οι συνάδελφοι κυνηγοί. Αυτό γιατί τότε είχαν λίγα σκυλιά ο καθένας, τουλάχιστον οι λαγοκυνηγοί. Είχαν από 2-3, άντε 5. Εγώ εξέφευγα, είχα 25-30. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, Ανδρέα μου, τότε, αλλά δυστυχώς όμως μας αγνοήσανε. Αυτό ήταν που με θύμωσε. Εγώ προσωπικά εδώ στη Θεσσαλία είχα κάνει δύο μεγάλα σφυλαλητήρια, ένα παντουσιαλικό στη Λάσσα και ένα στη Μαγνησία στο Βόλο, με μεγάλη επιτυχία. Τα θυμόμαστε, Τα θυμόμαστε. Ήταν μεγαλύτερη συγκέντρωση και από αυτή της Αθήνας, έτσι. Μπράβο. Και να θυμίσω και στους συναδέλφους κυνηγούς
κάποτε, ναι, και το πιστεύω αυτό, κάναμε ένα μεγάλο συναλλητήριο στη Λάρισα που είχε γράψει ιστορία. Ήταν 5.000 κόσμοι, δηλαδή τότε που είχε φτάσει 20 Αυγούστου για να ξεκινήσει το κινήσιο και δεν υπέγραφε ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί αν είχαμε τότε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Φώτης Βαζιμιχάλης, με τον οποίο γίναμε και πολλοί φίλοι μετά, ναι, να στήριξε την κοινωνική οικογένεια, χάρη σε αυτό το συλλαλητήριο. Γέμισε η πλατεία της Λάρισας από κυνηγούς συναδέλφους με σκυλιά. Πάθανε την πλάκα τους και άλλαξε, πήρε στροφή και μετά ήταν κοντά μας, κατάλαβε τα προβλήματα γιατί το συμβουλεύαν λάθος. Πιστεύω αυτό, το πιστεύω, όταν η αντίδραση φέρνει αποτέλεσμα. Ναι. Ενδεχομένως, και το λέω και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά του, Ανδρέα μου, αν αντιδρούσαμε περισσότερο, ενδεχομένως να μην παίρνω σε αυτή την... έτσι πως ήρθε, πως ψήφισε αυτός ο νόμος. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς το βλέπετε? Τώρα, από τότε ως σήμερα, η κυνηγητική συνομοσπονδία, οι νοσπονδίες, οι σύλλογοι, δεν σταματήσαμε, δεν κατάβαζαμε τα όπλα. Ναι. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια με προτάσεις, με επαφές, η συνομοσπονδία, οι ομοσπονδίες, ο καθένας από τη μεριά του πιέζοντας, γιατί πρέπει να ξέρουν και οι συνάδελφοι κυνηγοί. Δεν είμαστε εκτενιστικά όργανα. Ξαρτώμαστε από την κάθε κυβέρνηση. Μακάρι να είμαστε και να αποφασίζαμε εμείς να μπορούσαμε να περάσουμε τις θέσεις και απόψεις με τον τρόπο που θέλουμε. Δυστυχώς όμως εξαρτώμαστε από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση και τον εκάστοτε υπουργό. Ναι. Τώρα, μετά τις πιέσεις οι οποίες κάναμε και προσωπικά εγώ έκανα, επειδή τυχάνει να έχω επαφή σε υψηλό επίπεδο με τη Γενική Γραμματεία του Συντηρητισμού της Κυβέρνησης, με έκλεισε ένα ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, τον οποίο ζήτησε να δω την κυρία Δημοπούλου, να το αναφέρω και αυτό γιατί είναι Λαρισαία. Η κυρία Δημοπούλου νομίζω τώρα έφυγε, απομακρύνθηκε από τη θέση μου. Έφυγε. Ναι. Θέλει να το πω και στον αέρα, θα το πω στον αέρα. Απομακρύνθηκε η κυρία Δημοπούλου. Απομακρύνθηκε γιατί βάλαμε και εμείς το χεράκι μας. Είναι Λαρισαία και είχα έρθει πολλές φορές αντιπαράθεση στα δικαστήρια με συναδέλφους κυνηγούς να τρέχει. Η δουλειά της ήταν αυτή, να πηγαίνει σε κυνηγούς, σε σπίτια όπου μας χειράει και να τους καταγγέλνει και να τρέχουν στα δικαστήρια. Αυτή ήταν η δουλειά της. Μια εμπαθής γυναίκα απέναντι στον εκάστοτε κυνηγό. Μάλιστα. Και την βάλανε γενικό γραμματέα. Σε πλάγι, όταν το είδα αυτό, τρελάθηκα. Δηλαδή, να σας πω τώρα. Την βγάλανε, καταλάβανε, αν διάβασες και τη δημοσίευση για τη γενική γραμματέα από την αντικατέστησαν, άφησε μόμφη η κυβέρνηση ότι αστοχή της Δημοπούλου. Και μάλιστα, πράγματι ήταν. Εγώ δεν δέχτηκα να κάνω συνάντηση μαζί της. Ήθελα να κάνω με τον αρμόδιο υπουργό. Και έκανα με τον αρμόδιο και μάλιστα μου ζήτησε να είμαι και μόνος μου, αλλά το έδωσα όρο ότι μόνος μου δεν μπορώ να έρθω. Δεν θα εκπροσωπήσω μόνο τους κυνηγούς της Θεσσαλίας. Μπορεί να συμμετέχω στο Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας, αλλά πρέπει να εκπροσωπήσω από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Πράγματι κάνω μια συνάντηση. Σε καλό κλίμα μπορώ να πω. Ναι. Κατάλαβαν τα λάθη τα οποία έγιναν. Ήταν προεκλογικά. Μας υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ο νόμος προς το καλύτερο πολύ, αλλά έφτασε οι εκλογές και δεν άλλαζε. Ναι. Και λέω θα είναι πολιτικές κουβέντες, γιατί με τους πολιτικούς πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι. Ναι. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Το έχουμε δει και στον κορονοϊό, δεν ξεχνάμε την τραβήξαμε. Μπράβο, όλα αυτά είναι, ναι. Δεν τα ξεχνάμε. Τελικά μετά και τη συνάντηση που έκανε και η Συνομοσπονδία, και οι συλλογοί πιέσαν ο καθένας από τη μεριά του έτσι, όπως μπορούσε, φτάσαμε σήμερα να βγάλουμε στη διαβούλευση αυτή την τροποποίηση. Ναι. Η οποία για μένα είναι σημαντική. Δεν πανηγυρίζουμε. Για μένα είναι σημαντική η παράταση η οποία δόθηκε, ναι, μέχρι το χρόνο 1η Ιουλίου του 25. Και από ό,τι ξέρεις, Ανδρέα μου, ο νόμος αυτός κλείνει η θητεία του, η ισχύς μάλλον, το 26 τον Αύγουστο. Είναι πενταετές. Δηλαδή μετά θα πρέπει να έρθει ξανά στη Βουλή. Είτε ο ίδιος, είτε χειρότερος, είτε δεν έρχεται καθόλου ακόμα. Ναι. Δεν έχει, ναι, διάρκεια. 5 χρόνων είναι ο νόμος όταν ψηφίζει. Πάντως η προχειρότητα του νόμου φάνηκε από το γεγονός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν εφαρμόστηκε ακόμα και είναι αδύνατο να εφαρμοστεί, διότι αυτοί που το βγάλαν δεν το είδαν καλά το θέμα. Και να πούμε ότι είναι και πολύ σημαντική η πρόεδρε και η Συμβουλή των Κτηνιάτρων, οι οποίοι δεν δέχτηκαν και αυτοί να υλοποιήσουν τον νόμο αυτό, έτσι. Πάρα πολύ, διότι και οι κτηνίατροι, αν ήταν δεχόταν να κάνουν, τότε θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν είναι. Βέβαια. Τώρα με την αντίδρασή του και βλέπω. Όλοι ακολουθούν την απόφαση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Έτσι ακριβώς. Ναι. Όλοι, ναι. Γιατί κάποιοι εδώ στην Λάρισα θέλησαν να πάρουν την άδεια. Δεν συμπαθιαρχούμε. Αλλά τελικά με πιέσεις και δικές μας εκεί και τέλος πάντων δεν ξαναμιλήσαν για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αλλά αυτό είπατε.
το πω. Πολύ σωστό είπες, Ανδρέα μου, όσον αφορά για την προχειρότητα. Τη στιγμή που δεν είσαι έτοιμος να δεχθείς αυτά τα πράγματα από χιλιάδες χιλιάδες. Όχι μόνο αυτό. Δεν κάλεσαν τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Δεν κάλεσαν τα κλαμπ των κοινοφίλων. Δεν κάλεσαν τους κοινωνικούς συλλόγους. Δεν κάλεσαν την Κοινωνική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η οποία έχει άποψη, έχει εικόνα για τα κυνηγόσκυλα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι μόνο καταστροφή θα έφερνε η εφαρμογή αυτού του νόμου, διότι όσοι είχαν 1-2 σκυλάκια, και να πούμε ότι ο νόμος αυτός για τους ακροατές δεν αναφέρεται μόνο στους κυνηγούς, αναφέρεται σε όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων και οικώσεις των ζώων. Και γάτι, άμα έχεις, είσαι υποχρεωμένος να το στηρώσεις, να στείλεις DNA. Δηλαδή δεν είναι αφορά μόνο τους κυνηγούς. Αλλά για μένα όμως και το σημαντικότερο, πολύ σωστά ανέφερε, Ανδρέα, όσον αφορά, δεν καλέσαν όλους αυτούς τους παρόντες. Πάνω απ' όλα όμως δεν καλέσαν την επιστημονική κοινότητα για να καταθέσουν τις απόψεις, τις επιπτώσεις που έχει ένα ζώο όσον αφορά για τη στήρωση. Διότι μην ξεχνάμε, πρόσφατα πριν λίγα χρόνια μας περάσανε τον νόμο για να μην κόβουμε τις ωραίες, τις υπηρετικές φυλές και αυτά. Ναι. Ότι καθοποιούνται τα σκυλιά. Και τώρα μας περνάει ένα νόμο για τις στηρώσεις. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, δεν αφήνεις να κόψεις την ουρά το οποίο το ζώο πληγώνεται και ταλαιπωρείται στο βουνό και επιτρέπεις να του βγάλουν μέσα, να πέσει μαχαίρι μέσα στην κοιλιά του. Είναι δυνατόν. Πρόεδρε, θέλω να μου πεις ποια είναι η εικόνα η δικιά σου από αυτό που λαμβάνεις, και επειδή γνωρίζω και επειδή είπες ότι είσαι, πιστεύεις ότι η εξέλιξη στο μέλλον θα είναι ακόμα πιο θετική? Και θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια εικόνα για την προσφυγή που έκανε η Κοινωνική Συνομοσπονδία Ελλάδος, γιατί στον ίδιο νόμο υπήρχε μια ιδιαιτερότητα και έλεγε ότι αν δεν εφαρμόσουν όλος ο κόσμος το νόμο, υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο. Αλλά για τους κυνηγούς τους στοχοποιούσε και έλεγε ότι αν δεν το κάνει ο κυνηγός, θα το αφαιρέσουν την κυνηγητική άδεια. Γι' αυτό έχουμε προσφύγει η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Εκδικάστηκε, έτσι. Εκδικάστηκε, αλλά δεν έχει βγει το αποτέλεσμα. Δεν έχει βγει το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αλλά οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε, δεν ξέρω αν είναι σωστές ή λάθος, οι εισηγητές ήταν θετικές. Θετικές. Όσον αφορά για αποτέλεσμα. Αλλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα, κάρι, γιατί εδώ πραγματικά υπήρχαν και διακρίσεις απέναντί μας. Γι' αυτό μας έχει θυμώσει και προσωπικά εμένα πάρα πολύ απέναντι σε αυτό το νόμο. Και τέλος πάντων, κάποιοι υπουργοί εδώ πέρα, οι βουλευτές, δεν τολμούσαν να έρθουν σε τραπέζι που ήμουν, ξέρω εγώ, γιατί είχαν ανηφίλη, λέει, είσαι δυνατός. Να δούμε, λέει, είσαι δυνατός. Να μην μας βάλει χέρι. Είσαι δυνατός. Πάμε τώρα στη λατρεία, στην αγάπη τη μεγάλη. Σε αυτό το ενδυμικό απίστευτο θύραμα, το λαγό. Επειδή ξέρω ότι λατρεύεις το λαγό και τα λαγόσκυλα, θέλω να μου πεις πώς πήγε η έναρξη, γιατί έχεις και εικόνα από όλη την Ελλάδα, σε λένε όλοι οι φίλοι τι γίνεται. Αν βλέπεις ότι έχουμε ανάπτυξη του ενδυμικού θυράματος ό,τι αφορά το λαγό, και θέλω να δώσεις το μήνυμά σου στους νέους κυνηγούς που ασχολούνται με το λαγοκυνήγι, αλλά και σε αυτούς τους παλιότερους, τους έμπειρους που σ' ακούνε. Ανδρέα μου, το έχω δηλώσει επανειλημμένως, γιατί εγώ είμαι μόνιμο στο βουνό. Όταν με παίρνουν κάποιοι συνάδελφοι στο δημοσιογράφο και με βρίσκουν όλους εκπαιδευτικά και λέει, καλά δεν σε βρούμε μια φορά, λέει. Δεν ξέρουν. Εγώ ξέρω τι ώρα σε παίρνω. Συμβαίνω την ώρα που ταΐζεις τα σκυλιά. Σε έχω μελετήσει. Παίρνω το πρωί, ναι. Λοιπόν, τα μηνύματα που ήταν, που έβλεπα και εγώ εδώ τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, αλλά και για την Πίνδο που επισκέφτομαι, αλλά και πληροφορίες που έχω από συναντιάτους κυνηγούς, ήταν πάρα πολύ καλά και πραγματικά φάνηκαν στην έναρξη του κυνηγείου, που ήταν και οι συνθήκες καλές, έχει βρέξει παρόλο την ζεστασία που υπήρχε παρεπταμένη, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Ο λαγός είναι φέτος, ίσως εγώ που κυνηγάω πάρα πολλά χρόνια, μόνο λαγό κυνηγάω, δεν κυνηγάω τίποτα άλλο, είμαι καθαρόγος και δεν το φυκάω και στο βουνό κάτι άλλο. Ότι γουρούνι να πάρει στην παρέα, απαγορεύω να το φυκίσω τόσο πολύ. Ναι. Δεν θέλω να μάθουν τα σκυλιά σε άλλα θυράματα. Είναι πάρα πολύ καλές και ίσως τα τελευταία χρόνια η καλύτερη χρονιά που έχει παρουσιάσει φέτος. Τόσο καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολλά μικρά, πολλές γένες. Αλλά αυτό η εμπειρία μου έχει δείξει, Ανδρέα μου, ότι όταν υπάρχει ξηρασία,
Ναι. Όλα τα θεράματα και η Πέρδικα ειδικότερα, αναφερθώ και στην Πέρδικα, αυτό είναι το ευχάριστο για μένα, γιατί η Πέρδικα άρχισε να ανακάμπτει σιγά σιγά, γιατί πριν 10 χρόνια θυμόμαστε είχαμε προβλήματα. Σοβαρό. Ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τη βάλει στα μη θερεύσιμα. Κάναμε μεγάλο αγώνα τότε τις μελέτες, οι οποίες έκανε η Διοικητική Συνομοσπονδία με το χειμικό προσωπικό που καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν εντάχθηκε στα μη θερεύσιμα για 10 χρόνια. Υπήρχε πρόβλημα, σοβαρό. Ναι. Τώρα φέτος πραγματικά εγώ που βγαίνω συνέχεια στον βορρό και πληροφορίες που έχω και από κτηνοτρόφια είναι σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο η Πέρδικα. Πολύ θετικά είναι αυτά. Χάρηκα. Δηλαδή άκουσα, άκουσα το πρωί και λαϊδίσματα, είδα κουβαδάκια 20-25 κουβαδάκια, πολλές περιοχές που κυβηγάω στην περιοχή της Πίνδο επάνω. Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά, και θα είναι και μια καλή χρονιά για αυτούς που ασχολούνται με την Πέρδικα τους Πέρδικάδες. Πρόεδρε, δεν πιστεύω να σηκώνεις όπλο όταν βλέπεις Πέρδικες, έτσι, στο λάγο που πας. Όχι, δεν το θα κάνει. Δεν σηκώνουμε όπλους σε άλλο πείρα. Ακόμα ναι, και τα παιδιά τα οποία κυνηγάω, κυνηγάνε κυρίως φάσα και τσίχλες, έρχονται μαζί δυο τρεις. Και κοιτάνε όλα πάγια. Εγώ τους λέω, δεν σε κοιτάτε απάνω, θα κοιτάτε μόνο κάτω σου λέω. Εντάξει. Κοιτάει καμιά φάσα από πάνω, τη βλέπω. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, γιατί ποτέ δεν θα πάω. Μάλιστα, μάλιστα. Λέμε και κάτι τέτοιο, να χαρακτηρίζουμε για την εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια καλή χρονιά, πιστεύω, και για όλα τα θεράματα. Καλά για το γουρούνι που έχουμε ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα εδώ στη Θεσσαλία, γενικότερα στην Ελλάδα και στην Βόρεια Ελλάδα, αυτό που είστε εσείς. Είναι σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά για τους αγρότες, όσον αφορά για τα τεχνικά. Υπάρχει υπερπληθυσμός, έτσι. Υπάρχει υπερπληθυσμός, έτσι. Πάρα πολύ, Αντρέα μου, και να σου πω τώρα, χθες παρέμβω, βάρεσε 27 γόρια, προχθές 29. Yeah, δηλαδή δεν ξέρω τι να θα κάνω σε αυτό το βαθμό. Τι να σας πω, είναι πάρα πολλά παιδιά. Είναι μια καλή χρονιά. Και όλα αυτά όμως, Αντρέα μου, πρέπει να το τονίζουμε, οφείλεται κυρίως στο σώμα της Ομοσπονδιακής Θεσσαλονίκης που κάνει ένα τεράστιο έργο. Έτσι, πρέπει να το αναφέρουμε. Ένα τεράστιο έργο. Και ήμουν ένας από αυτούς που έβαλα και εγώ το δικό μου λιθαράκι στη δημιουργία αυτού του σώματος. Το δημιουργήσαμε στη Θεσσαλία και τότε ο συγχωρημένος ο Έμις ο Παπαδόδης μας. Και επιτέλους τα παιδιά αναβαθμίστηκαν, πήραν καινούργια αυτοκίνητα μετά από τόσα χρόνια. Τους είδαμε με καινούργια αυτοκίνητα. Φύγαν από εκείνα τα ερείπια που είχαν και τους είδαμε τουλάχιστον έχουν 2-3 από τα καινούργια. Μπράβο. Είναι θέμα, Αντρέα, όσον αφορά για να αλλάξουμε το μισθόλο. Διότι τα οικονομικά μας είναι πολύ χάλια, έτσι δεν είναι, γιατί αντιλαμβάνεστε, το 10 ήμασταν 257.000 Έλληνες κυνηγοί και τώρα είμαστε 140. Αντιλαμβάνεστε τη μείωση αυτών των αδειών και η μείωση στο οικονομικό και μας έβγαλε εκτός οικονομικού προγραμματισμού. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό με τα αυτοκίνητα και εγώ προσωπικά εδώ με τα παιδιά της Ομοσπονδιακής Θεσσαλονίκης εδώ που έχουμε τα αυτοκίνητα είναι ερείπια πολλά. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα αλλάξουμε, θα δούμε τώρα. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Έγινε, Πρόεδρε. Εκείνο που θα έχω να πω, εκείνο που θέλω να πω, μου είπες κάτι και πρέπει να απαντήσω, όσον αφορά τους νέους αλλά και τους παλιούς, σε όλους τους βέβαια. Βέβαια. Πάνω απ' όλα να ευχηθώ υγεία, να μην έχουμε ατυχήματα, έτσι, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά και κυρίως τον εκάστοτε πολίτη. Είναι σημαντικό, έτσι, να μην δημιουργούμε προβλήματα και κακή εικόνα έξω και μας έχουν στοχοποιήσει. Αν δημιουργούμε και εμείς δίνουμε το δικαίωμα αυτό, τότε είναι ακόμα χειρότερα, γιατί για όλη την οικογένειά μας. Και να προσέχουν κυρίως αυτό, τη χρήση του όπλου, και θα πρέπει κάποτε αυτό το κράτος, παρόλες τις προτάσεις που κάναμε κάθε χρόνο και η Ειδική Συμμοσπονδία Ομοσπονδίας, οι παλιοί και οι νέοι και οι παλιοί, να περνάμε από κάποια σεμινάρια όσον αφορά για τη χρήση του όπλου. Εμείς εδώ στη Θεσσαλία αρχίσουμε και το εφαρμόζουμε κάθε χρόνο, κάνουμε μια συγκέντρωση στο σχολευτήριο του Βόλου, έχουμε με αθλητάς οι οποίοι ασχολούνται, είναι και στην εθνική πάρα πολύ, για να μπορέσουν τα νέα παιδιά να μάθουν ότι η χρήση του όπλου είναι σημαντικό πράγμα. Το πώς θα γεμίσει το όπλο σου, το πώς θα αδειάσεις, δεν το γεμίζει απέναντι στον άλλο. Γι' αυτό έχουμε και πολλά ατυχήματα. Γιατί από αφροσυξία έχουμε και χάνουμε και θρυνώνουμε συναντέλφους κυριούς που φεύγουν από τη ζωή. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να πω. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλή να ξεευχόμαστε. Και σε εσένα, Αντρέα μου, καλή συνέχεια. Χαίρομαι όταν σε βλέπουμε αυτά τα ωραία σέντερ. Κάτσε καλά. Και εγώ σε χαίρομαι του ελληνικού εγγυλάτε. Κράτα εκεί πέρα σημειώσει που έχει παίρνει και ζευγάρι. Έχω τώρα στα 25 7 ελληνικού εγγυλάτε. Είσαι στα καλύτερα. Είσαι στα καλύτερα. Να είσαι καλά, ρε. Γερός να είσαι, να τα χαίρεσαι, ρε Πρόεδρε. Και να απολαμβάνεις τα ψηλά βουνά. Και υγεία να έχουμε όλοι μας. Να απολαμβάνουμε αυτό που αγαπάμε, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Στη ζωή μας, εγώ καλά και όλοι οι συνάδελφοι. Ναι. Όλοι μας έχουμε βάλει προτεραιότητα καμιά φορά το κυνήγι. Πολλές φορές παραμελήσουμε και την οικογένεια και τη δουλειά μας για αυτό που αγαπάμε. Και δεν μετανιώνουμε για αυτό που κάνουμε. Γιατί είναι αγάπη, είναι τρέλα αυτό. Ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είσαι καλά, Αντρέα μου, να είσαι καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.